Πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδα στο Ηράκλειο που άρχισε με δύο μεγάλα ντέρμπι. Τεράστια ανατροπή για τον Άρη με μεγάλο πρωταγωνιστή για μία ακόμη φορά σε τρομερή κατάσταση φέτος, Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Άρης έκανε το comeback, νίκησε τον ΠΑΟΚ 76-74. Θα αντιμετωπίσει στους ημιτελικούς τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε επικρατήσει 79-72 της ΑΕΚ στον πρώτο χρονικά προημιτελικό. Με μια επική ανατροπή, ο Άρης επικράτησε του ΠΑΟΚ με 76-74 και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Final 8 του κυπέλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Οι κυτρινόμαυροι βρέθηκαν να χάνουν με 64-49 6 λεπτά πριν το τέλος, όμως χάρη στην άμυνά τους και τον εκπληκτικό Βασίλη Τολιόπουλο, που σημείωσε 17 πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο, κατέκτησαν την πολύ μεγάλη νίκη. Το να βρίσκεις δύναμη και ενέργεια μέσα σε ένα άδειο τάγκ που δεν έχει βενζίνη είναι κάτι το οποίο κάνει μια εξαιρετική ομάδα. Και πιστεύω αυτό είναι ακριβώς αυτή η ομάδα μας. Πραγματικά είναι απίστευτο πώς μπορούμε να βρούμε ενέργειες, αλλά το κάνουμε. Είμαστε όλοι παιδιά με προσωπικότητα. Δίνουμε και την ψυχή μας για την ομάδα και έρχονται αυτές οι ανατροπές που έχουμε δει φέτος. Είναι λιοντάρια. Ό,τι αν γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν, που πραγματικά εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι με υγεία, να εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε την κάθε μας μέρα, το κάθε μας παιχνίδι. Ακόμα και τα παιχνίδια που δεν πηγαίνουν καλά, που δεν ξεκινάνε καλά. Είναι μια διαδικασία που μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Σημαντικό ρόλο παίζει στη διαδικασία της ανατροπής η αποβολή του Βαγγέλη του Μαργαρίτη. Και μόνο ότι στον πολύ κόσμο θα φαίνεται ότι μας λείπει επιθετικά, επειδή είχαμε βρει μαζί του ένα ρυθμό και την αδυναμία του Άρη, αλλά μας έλειψε πολύ και αμυντικά. Στο τέλος, δυστυχώς, η άμυνά μας πάνω στον Τολιόπουλο ήταν κακή, ήταν λάθος. Έβαλε και με πολύ μεγάλα τρίποντα ο Τολιόπουλος και δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι.